Γεια σου χάρη. Γεια χαρά. Τα είπαμε λίγο μετά την Ποντικοπαγίδα και στο Πόδε. Βέβαια, εγώ είχα και τη χαρά έτσι, και τον, τον ενθουσιασμό να δω και τις δημόσιες παρεμβάσεις σου. Όταν, είχε ε, όταν είχαν κορυφωθεί δύο ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τον το κλάδο σας, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Ε, ρωτήσω Θεωρείς ότι η τέχνη είναι Επαρκώ προσβάσιμη στον πολίτη τον κόσμο στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί να έρθει σε επαφή εν προκειμένου με το θέατρο με τρόπο εύκολο, που κάνει την πανδημία, από την εξίσωση. Ναι, ε, Ναι, είναι προσβάσιμη η τέχνη στην Ελλάδα. Ε, υπό την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά θέατρα mm -hmm. ε, και πάρα πολλέ παραστάσει οι οποίε παίζονται κάθε χρόνο. Αυτό όμω οφείλεται στο μεράκι των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που, που δουλεύουν γύρω ναι, από αυτό. Ναι, ναι και όχι φυσικά σε μια ε, κατοικημένη ε, για τον πολιτισμό και ειδικότερα για το θέατρο. Αν δεν στηρίζεται παρκώ, πούμε, το πεδίο, έτσι. Όχι, όχι σε καμία περίπτωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερε παραστάσει αυτές που παίζονται, στην Αθήνα είναι, ε, ε, γίνονται με χρήματα των ίδιων των καλλιτεχνών, οι οποίοι. Ε, τι περισσότερε φορέ δουλεύουν σε άλλε δουλειέ, μην του να στηρίξουν. Επειδή και ο κόσμο έχει μια εικόνα, ξέρει, σα βλέπει τη τηλεόραση, σα βλέπει στο θέατρο και φτιάχνει μια εικόνα για το πόσοι άνθρωποι βιοπορίζονται επαρκώς ως ηθοποιοί από αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Είναι, είναι πολύ, είναι εύκολο να βιοποριστείς, να βγάλεις τα προς το ζήν. Ε, βιοπορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι Λίγι, έτσι. Από, την, από το θέατρο ε, και γενικότερα από την υποκριτική. Δηλαδή, ακόμα και οι άνθρωποι που βλέπουν ε, ε, στις θεοράσεις να παίζουν κάθε χρόνο σειρέ, ε, δεν βιοπορίζονται από το συγκεκριμένο επάγγελμα. Μονάχα τουλάχιστον από αυτό, ε, ενώ θα έπρεπε γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την κρίση, από το 10 και μετά, με την κατάρρευση την, των τηλεοπτικών ε, τα... οι μισθοί ακόμα και στην τηλεόραση μειώθηκαν ε, mm -hmm. στο ελάχιστο. Με αποτέλεσμα, ακόμα και στο οποίο κάνει και θέατρο και σειρά, ε, αν δεν ξαναβρει κατευθείαν δουλειά, να μην αρκούν τα χρήματα τα έβγαλε, έτσι ώστε να του δώσουν λίγο χρόνο. Ukraine, mm -hmm. ε, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ε, να, mm. να, να, φτιάξει ένα κομπανά, όπως να το να τα έχει στην άκρη, έτσι ώστε τους τρει-τέσσερι μήνες που θα μείνει άνεργος, να μπορέσει να... Και εδώ έχουμε και δύο επίπεδα. Έχουμε τους συναδέλφους που οι οποίοι είναι φτασμένοι και διαπραγματεύονται τον εαυτό τους, στη δική τους δουλειά, μπορούν να πάνε να διαπραγματευτούν με έναν εργοδότη. Και φαντάζομαι από κάτω σχηματικά μια θάλασσα ανθρώπων που δεν είναι αναγνωρίσιμοι, δεν, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν, οι οποίοι δεν έχουν συλλογική σύμβαση όμω. Ναι, ναι. ναι. Ε, Ευτυχώ τώρα μετά από πολλού αγώνε ε, του Σωματείου Ελληνικών Ιθοποιών, είμαστε πολύ κοντά στο να υπογραφεί μια επιτέλου συλλογική σύμβαση στο Ελεύθερο Θέατρο. Mm -hmm. Νομίζω δεν έχουμε γύρω στα 13. Δηλαδή από το 10 και μετά δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Να, ναι. Το οποίο σημαίνει για να καταλάβει ο κόσμο όταν υπάρχει συλλογική σύμβαση. Κάθε ηθοποιό ο οποίο προσλαμβάνεται από τον εκάστοτε παραγωγό ε, κάνει μια ιδιωτική συμφωνία. Η οποία μπορεί να Μάλιστα. είναι ότι θα παίζει, για παράδειγμα, την παράσταση με 10 ευρώ. Και κάποιο ο οποίος, για να παίξει, γιατί για να, για να αποκτήσει εμπειρία, πρέπει να παίξει. Ναι, ε, 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 Πρέπει να ξεκινήσει από κάπου. Θα δεχτεί αυτό το deal. Ε, μόνο και μόνο για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο χώρο και να μπορέσει σιγά σιγά να. Σκέφτηκα ότι στο δικό σου το χώρο και στο χώρο των αθλητών, α πούμε, των επαγγελματιών αθλητών, χρησιμοποιείται το ρήμα παίζω για τη δουλειά σα. Και αυτό κάπω έτσι παραμορφώνει ή δεν αποτυπώνει τον κόπο ο οποίο προποτίθεται για να φτάσει σε ένα σημείο. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τζορτζάκη τελείωσε το 2 και μπορεί να παίξει, μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να. Σημαίνει θυσιάζω τα πάντα για να μπορέσω να σπουδάσω ε, υποκριτική. Αυτό, αυτό, τι σημαίνει, για να καταλάβει και ο κόσμο που δεν ξέρει. Ε, για να περάσει σε μια δραματική σχολή, οφείλει να έχει προετοιμαστεί, που σημαίνει ότι γύρω στον ένα χρόνο προετοιμάζεσαι για τι εξετάσει που θα δώσει στη σχολή σου. Δίνει πρώτα εξετάσει του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, γραπτέ εξετάσει ε, και, την, ε, και η φάση τη οντισιών μετά. Αν περάσει από τι εξετάσει του Υπουργείου Πολιτισμού, ξαναδίνει εξετάσει Στι σχολέ που έχει επιλέξει. Ε, με τον ανταγωνισμό να είναι τεράστιο φυσικά. Ειδικά σε σχολέ όπω το Δύο Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο, ε, το Θέατρο Τέχνη. Και αν μπει στη σχολή, μετέχει ένα πάρα πολύ εντατικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι τρία χρόνια, κάθε μέρα, 10 ε, με 12 ώρε την ημέρα, σύν τη δουλειά που πρέπει να κάνει στο σπίτι σου, να προετοιμαστεί να μάθει τα λόγια, να εκπαιδευτεί, να, να, ναι. να είσαι τέλο πάντων έτοιμο για την επόμενη μέρα τη σχολή. Ε, και εδώ κάπω έρχεται το οποίο θα το προλάβω. Το ζήτημα των πτυχίων. Γιατί με το που τελειώνει τη σχολή, πάλι δίνει εξετάσει δύο φορέ. Μία φορά στη σχολή σου και μία φορά στην ε, διορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού Επιτροπή. Για να πάρει το λεγόμενο πτυχίο. Και αφού τα τελειώσει όλα αυτά, μπορεί να μπει σε μια παράσταση και να παίρνει 10 ευρώ την παράσταση. Αφού τα τελειώσει όλα αυτά, ε, μπορεί καταρχά να μην δουλέψει ποτέ. Ε, δηλαδή δεν σου εξασφαλίζει κάποιο ότι. Τελειώσει μια σχολή, θα δουλέψει κιόλα. Γι' αυτό κιόλα είναι σημαντικό το πτυχίο το οποίο παίρνει ο ηθοποιό από την αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού σχολή. Γιατί δεν υπήρχαν κι άλλε σχολέ, έτσι. Να, δηλαδή, ναι, ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι, Τέλο πάντων, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Ε, θα πρέπει να έχει επαγγελματικά δικαιώματα ε, πέραν mm -hmm. ε, του ότι μπορεί να παίξει στο θέατρο, στο ελεύθερο θέατρο. Άρα, έχουμε. Ναι, Δηλαδή, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο ότι προποτίθεται πάρα πολύ μεγάλη αποσίωση τεράστιο κόπο για να παίξει. Γιατί εντάξει, παίζει, γιατί αυτή η δουλειά κατά τη γνώμη δεν γίνεται άμα δεν έχει πάθο πολύ μεγάλο και αποφασιστικότητα ναι. μέσα σου. Και μετά τελειώνει τη σχολή, η οποία μέχρι πρώτη ήταν διαβαθμισμένη ω ανώτερη. Mm -hmm, mm -hmm. Έτσι. Και μετά γίνεται ξαφνικά από φοιτή ηλικίου. Ναι. Ε, αυτή η ιστορία ισχύει χρόνια, η αλήθεια είναι. Ενώ δεν είναι τωρινό. Απλώ η σημερινή κυβέρνηση έφερε, α πούμε, η κυβέρνηση η οποία φεύγει, ε, ε, Έβαλε τα φωπλακά στι διεκδικήσει μα, έτσι ώστε να, τα πτυχία μα να έχουν την αναγνώριση που θα έπρεπε να έχουν. Όπω από το νόμο του 81. Όταν παίζει ένα πτυχίο, για παράδειγμα, μπορεί να πάνω από το πανεπιστήμιο, ε, για να γίνει φυσικό, ε, τα δικαιώματα που έχει το πτυχίο δεν είναι μόνο για να διδάξει. Σε ε, ίδιες, στείλες, δεύτερο βάθμια. Παράδειγμα, παράδειγμα, ναι. Ε, μπορεί να προσληφθεί και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, να ναι, λοιπόν. αναγνώρισει το ψυχείου ε, σου ναι. ότι έχει ναι. αυτέ τι σπουδέ. Σε εμά λοιπόν. Ε, παρά το γεγονό ότι έχει πάρει το πτυχίο, δεν έχει κανένα μα κανένα Σε είσαι, δεύτερο βάθμο. Δηλαδή, ναι, ναι, σου λέει, για παράδειγμα, ότι μπορεί να προσληφθεί, ε, να, να, να έρθω εγώ στο Δήμο, ξέρω εγώ π.χ. Κε να κάνω να παράξω καλλιτεχνικό έργο, να μου προσλάβει δηλαδή ο Δήμο για να παράξω ένα καλλιτεχνικό έργο και να πληρωθώ Ως α, σαν να έχω τελειώσει το μόνο το Λύκειο. Το οποίο δεν είναι κακό να έχει τελειώσει κάποιο μόνο, μόνο το Λύκειο, γιατί υπόθηκε και αυτό. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με όσου ανθρώπου. Είναι ανειδικευτοί και έχουν τελειώσει μόνο το Λύκειο. Απλώ εμεί δεν τελειώσαμε μόνο το Λύκειο, ενώ σπουδάσαμε και κάτι παραπάνω. Εκεί τώρα, μετά την όλη αναταραχή έτσι, και την πρωτοφανή συμμετοχή των καλλιτεχνών, η οποία πρέπει να σου πω ότι για εμά που είμαστε έξω από τον καλλιτεχνικό χώρο, ήταν ρε παιδί μου συγκινητική με, με ποια έννοια. Από ένα σημείο και μετά, αισθανθήκαμε ότι ο καλλιτεχνικό κόσμο μα κουβαλάει στι πλάτε του. Και τον πολιτικό κόσμο και την κοινωνία ολόκληρη. Δηλαδή, ότι εκφράζει έτσι. Ε, ένα γαμότο σε, σε, κάτι πάρα πολύ άδικο το οποίο γίνεται, το οποίο είχε γίνει και σε άλλα παιδεία. Και μετά τι κινητοποιήσει, είδαμε το Μητσοτάκι και έκανε κάποιε εξαγγελίε για ίδρυση σχολή, για δίκαιε αμοιβέ. Πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση τώρα. Είναι εξαγγελίε. Είναι εξαγγελίε. Είναι εξαγγελίε ε, προεκλογικέ. Ε, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπήρξε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα Μάλιστα. πέραν τη δέσμευση. Ε, ε, ότι θα, θα ιδρυθεί επιτέλου Πανεπιστήμιο Παραστατικών Τεχνών στα Ά�tes. πλαίσια τη eh, της Σχολή Καλών Τεχνών, όπω ισχύει δηλαδή για τα εικαστικά, να δημιουργηθεί επιτέλου ένα πανεπιστήμιο για τι παραστατικέ τέχνε, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο. Ε, παραμένουν εξαγγελίε. Αναμένουν. Και αναμένεται. Καλά, ελπίζουμε και εμεί να μην αναμένεται από την κυβέρνηση που να τα κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο χώρο σα είναι τόσο εξουσιαστικό. Όσο αποτυπώθηκε από την πρώτη την οδυνηρή υπόθεση, ας πούμε, ε, του Λιγνάδη, είναι τόσο, ας πούμε, τόσο, πολύ μπορεί να εξαρτάται ένας νέος ηθοποιός από κάποιον φτασμένο διευθυντή και τα λοιπά που να, να, δέχεται να υποστεί. Ναι. Ε, ο χώρος μας είναι... Είμαστε πάρα πολύ ε, ηθοποιοί ε, και είναι και... Ε, πολύ μικρός ο χώρος μας ο επαγγελματικό. Δηλαδή, και σε αυτό κιόλα έχει πολύ μεγάλο μερίδια ευθύνη το κράτο διαχρονικά, ε, υπό την έννοια ότι ε, συνεχώ ανακυκλώνει τα χρήματα, mm. τα, οποία, τα λίγα κρατικά χρήματα τα οποία δίδονται, στου ίδιου ανθρώπου εδώ και 30 χρόνια. Mm. Όταν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι εδώ και 30 χρόνια ε, λιμένονται τα χρήματα τα οποία δίνονται για τον πολιτισμό, αποκτούν μια εξουσία ε, η οποία για κάποιου, επειδή ακριβώ συμβαίνει διαχρονικά. Ε, νομίζουν και όλο ότι είναι που Ότι δηλαδή, επειδή συνεχώ έχουμε πρόσβαση, ε, στο, έχουμε κρατικό πρόσβαση χρήμα. στο κρατικό χρήμα, έχουμε συνεχώ και την ασυλία που να φερόμαστε ε, και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να, ναι. ε, αυτό στι μέρε μα ελπίζω έχει αρχίσει να αλλάζει. Ε... Όχι, και, και η εικόνα που έχουμε εμεί που είμαστε απέξω δηλαδή ότι μετά το κίνημά σα και το ξέσπασμα, παρόλο που υπήρξαν και σοκαριστικέ αποφάσει τη δικαιοσύνη για την γνωστή υπόθεση του Λιγνάδη, ε, αισθανόμαστε ότι η αξίωση έτσι για μεγαλύτερη διαφάνεια έχει κάποια, τουλάχιστον στην ατμόσφαιρα και το πώς λειτουργείται ως χώρος, τα έχει βελτιώσει. Δεν θυμάμαι άλλες κινητοποίησεις καλλιτεχνών για δεκαετίες τέτοια κλίμακας, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια. βέβαια. Ναι. Ε, ενώ ειδικά το, 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 του τελευταίου μήνε, ε, ενώ κάναμε 7 απεργίε μέσα σε δύο μήνε και να συμμετείχαμε 30 χρόνια στο, στον κλάδο μα. Ε, έχει αλλάξει από, από εμά. Mm -hmm. Δεν έχει αλλάξει επί τη ουσία. Ε, δηλαδή, όσο οι θέσει οι κρατικέ γίνονται με αναθέσει mm -hmm. και όχι με δημόσιου διαγωνισμού, ε, μη αξιοκρατικά δηλαδή, τότε αυτό το πράγμα θα, θα διαιωνιστεί. Και ενώ ακόμα ξέρει, είναι ακόμα νοπό το όλο, mm -hmm. το όλο ζήτημα, mm -hmm. αλλά με το που σβήσουν τελείω τα φώτα τη δημοσιότητα γύρω από τι συγκεκριμένα ζητήματα, mm -hmm. αν συνεχίσουμε με, αυτόν, με τον ίδιο τρόπο. αναγεννώνται οι τάσει, α πούμε, των διαχωρισμών συνεχί... και θα... του εξουσιασμού, α πούμε. Mm -hmm. Τώρα, ο, ο Τζορτζάκη, αν είχε στα χέρια του τη δυνατότητα να πάρει αποφάσει για το χώρο του πολιτισμού, για το χώρο του θεάτρου, τι θα έκανε άμεσα, τι θα. Τι θα προέκρινε και τι θα αποφάσιζε με όρους αστραπήραιους, ας πούμε. Πάρα πολύ γρήγορα και σε πιάζει ράγια στάδας. Ναι. Τον το πολιτισμό. Α, ε, σωστά. Ναι, ε, σωστά. Ναι, ναι. Το... Και το, το δικό σου κλάδο ειδικότερα, αλλά και ευρύτερα ναι. το πεδίο. Το πρώτο πράγμα που πάντα χρειάζεται είναι αύξηση του προϋπολογισμού, αύξηση των δαπανών, ε, για, το, για τον πολιτισμό. Mm. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Παίζω στο θέατρο μια πολύ σπουδιά, είχα πει, τη Ρανιά Οικονομίδου είναι 82 χρονών. Έχει παίξει, ε, παίζει θέατρο εδώ και 60 χρόνια. Ε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Της ιστορίας Της ιστορίας ναι. του ελληνικού θεάτρου. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν στη Γαλλία, εδώ και 20 χρόνια, θα είχε πάρει σύνταξη, η οποία θα της θα έδινε... Όχι μόνο σύνταξη, θα της έδιναν θα και χρήματα, έτσι ώστε να παράξει ερευνητικό έργο, το οποίο θα αφήσει για την νεότερη γενιά. Ε, στην Ελλάδα, η Ράνια οικονομία είναι 82 χρονών και παίζει ακόμα για να βιοπορεθεί. Ναι. Ε, νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έτσι. Δηλαδή, όταν ένας καλλιτέχνη ηθοποιός γνωρίζει ότι ε, αν μείνει εκτός δουλειάς, ακόμα και στα 60 του, ε, μετά δεν θα έχει να φάει, ναι. ε, πώς θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, προέρχονται από τα λαϊκά στρώματα, Έτσι. από τα χαμηλά στρώματα για να, να γίνει καλλιτέχνη και να φωσιωθεί και να αφιερώσει τη ζωή του στην τέχνη του. Γι' αυτό συνήθω οι άνθρωποι οι οποίοι επιβιώνουν και μεγαλώνουν μέσα στον χώρο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρήματα mm. από τι ναι, κοινωνίε ναι, του ναι. που μπορούν να συντηρήσουν. Έχουν άλλου πόρου ε, και. Ναι. Ε, όχι όλοι έτσι. <laughs> Απλώ <απλάνε> είναι <laughs> ελάχιστοι οι οποίοι καταφέρνουν συνεχώ να έχουν. Να έχουν... Και κι άλλο ζήτημα. Επομένω θα πρέπει <laughs> να υπάρξει ναι. να μια μέρημνα. Ε, Πόσο στρεζιωτικοί, για παράδειγμα, να. παίρνουν νωρί σύνταξη ή παίρνουν χρήματα για συγκεκριμένου να, ναι. λόγου. Επειδή το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να το κάνει και μια συγκεκριμένη ηλικία. Ε, αντίστοιχα και στο δικό μα, μπορεί να ζει με το άγχο μια ζωή, ε, αν θα σε πάρει ο Α ή ο Β παραγωγό, να, ναι, ναι, ναι. ακόμα και όταν έχει μια πορεία η οποία. 30-40 είναι... χρόνια, α πούμε. Ναι. Τώρα, αυτό το τελευταίο που είπε, ε, 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 άπτεται και του εξή ε, ε, φαινομένου. Εάν υπάρχει τέτοια εξάρτηση και τέτοια βεβαιότητα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα καλλιτέχνη να βγει και δημόσια να ασκήσει κριτική. Έτσι, γιατί η τέχνη χωρίς κριτική αφιδατώνεται κιόλα. Έτσι, ναι. έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν, αν εξαρτάται ε, η δουλειά του από την κρατική χρηματοδότηση που θα πάρει ο θείας άρχης του, ο οποίος έχει τις καλές σχέσεις με την ε, ε, πολιτική εξουσία, πολύ πιο δύσκολα θα βγει όπως βγήκε ο Τζορτζάκης και θα είναι αιχμηρός, θα κριτικάρει, θα... Δεν μπαίνει για ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Ε, Πάντω, για να μην αδικούμε του ε, καλλιτέχνε, πολλοί καλλιτέχνε διαχρονικά βγαίνουν και μιλάνε ε, για τα για κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την κοινωνία. Ξέρει τι γίνεται. Εμεί έχουμε μάθει τα δύσκολα. Ναι, μωρέ. Δηλαδή <σχε> και αποδεικνύει ότι δεν το κάνετε για τα χρήματα. Δεν, <σχε> ναι, ναι, δεν εννοώ. Έχουμε δουλέψει σερβιτόρι, μπαρ, ναι, ναι, σεζόν. Ναι, ναι. Τα λεφτά που βγάζουμε, τα πάμε και τα βάζουμε σε μια παραγωγή στο θέατρο. Να πληρώσουμε ένα κοστούμι, να κάνουμε ένα project. Δηλαδή, δεν είναι το ζήτημα τα λεφτά. Το ζήτημα είναι ε, μια συνολική αντιμετώπιση του πολιτισμού από την κοινωνία. Για παράδειγμα, δεν νοείται να είμαστε στην Ελλάδα, η οποία έχει εφεύρει το θέατρο και να μην υπάρχει θεατρική εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν υπάρχει στα σχολεία θεατρική εκπαίδευση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να μπει ξανά η θεατρική εκπαίδευση στα σχολεία. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Είναι Λένα. μια πολύ σημαντική ε, μορφή εκπαίδευση και παραγωγής πολιτισμού και παιδείας, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. Δεν μπορούμε να συνεχώς να λέμε σε αυτή τη χώρα ε, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, Έτσι. για την Ελλάδα ως ε, ένα brand name ε, πατριδοκαπηλείας, σε περιπτώσει. Και να μην έχουν ουσιαστικά πράγματα, τα οποία όντως είναι στα χέρια μα. Δηλαδή, έρχονται από τη Ρωσία, από την Αμερική, από την Κίνα για να αναζητήσουν το αρχαίο, το αρχαίο ελληνικό δράμα. Και δεν γίνεται εμεί να, 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 μην το έχουμε στην εκπαίδευσή μα ω βασικό πυλώνα τη εκπαίδευση και τη παιδεία μα. Στην ταυτότητά μα, στου λαού πλέον. Έτσι, δεν είναι. Φυσικά, δηλαδή, είναι από τα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Με τα, σε σχέση με, τα, με, την, με την, εργασία μα δεν υπάρχει πλαίσιο το οποίο δεν, 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 τηρείται και δεν ελέγχεται. Δεν έχει κανεί αναρωτηθεί πώ όλε αυτέ τι παραστάσει που γίνονται στο ελεύθερο θέατρο, ε, πώ πάμε και παίζουν. Δηλαδή, έχουμε ένα συμβόλαιο το οποίο τι περισσότερε περισσότερες φορέ ξεκινάει από τη στιγμή που ξεκινάνε οι παραστάσει. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανένα κρατικό λειτουργό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν πρόβε. Πώ ξεκινάω. Για να Βεβαίως. πάνε σε μια παράσταση. Εμεί κάνουμε πρόβε σχεδόν δύο μήνε. Ε, το ελάχιστο είναι δύο μήνε πρόβα. Όταν αυτέ οι πρόβα είναι αδίλωτε και απλήρωτε. Δεν θεωρούνται δουλειά, δηλαδή είναι απλήρωτε. Είναι ενώ απίστο. δεν σημαίνει πουθενά άλλο αυτό το πράγμα. ενώ δεν μπορεί να προσληφθεί κανένα πουθενά χωρί. Σε εμά είναι ε, ο κανόνα. Δηλαδή δεν φαντάζομαι να κάνει πρόβα και να έχει ένα τύχημα, α πούμε. Μα, μα η πρόβα δεν είναι. Η πρόβα είναι 5 και 6 και 7 ώρε την ημέρα. Συν τι ώρε δουλειά πρέπει να πα πίσω να διαβάσει, να διαβάσει. Μένουν δηλαδή για ένα δεκάωρο την ημέρα εργασία το οποίο είναι και απλήρωτο και αδύλωτο. Ε, ένας, ένας, ένας θα γινόταν ε, ναι. σε όλα αυτά τα θέατρα. Από, από την τυπική πλευρά του εργατικού δικαίου. Αν είναι μάνη ναι, 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 ναι. ε, oh, θα έχει λυθεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ναι, δεν έχει συμβεί και δεν συμβαίνει. Να. Τις προοπτικές πώς τις βλέπεις. Δηλαδή σε, ε, ε, οι τελευταίε εξελίξει έχουν κάνει πιο αισιόδοξο ή πιο απεσιόδοξο. Αυτό τώρα είναι κρίσιμο γιατί ναι. από τη, απ τη δική σα την αισιοδοξία και την απεσιοδοξία κρίνεται και η ατμόσφαιρα στον κόσμο, γενικότερα. Mm. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ε, όταν εγώ ήρθα και σε είδα στο θέατρο για σένα για τα άλλα παιδιά στην ποντικοπαγίδα ε, και διαβάσατε την απόφαση του ΣΕΙ στο τέλο, ε, την, την απόφαση την ήξερα, η μεγαλύτερη μου περιέργεια ήταν να δω την αντίδραση του κόσμου. Και είδα ότι εσεί, ας πούμε, αποτυπώθηκε στο μυαλό μου αυτό που και ιστορικά έχω δει, ότι είστε ένα κίνημα πρωτοπόρων, δηλαδή ένα, ένα κίνημα που ηγείται. Γιατί κατά κανόνα κάνετε ένα πράγμα το οποίο δεν το κάνετε για τα χρήματα, αποδεικνύεται. Δηλαδή, αν με αυτέ τι συνθήκε δεν θα έπρεπε να έχει μείνει κανένα να, να, υπηρετεί το θέατρο και έχετε ένα πάθο να το μεταδίδετε. Άρα, σε ρωτάω για την απεσιοδοξία, την αισιοδοξία σου, προσπαθώντα να, να εδώ και εγώ, αν μπορούμε να βάλουμε ένα θερμόμετρο για το πού θα πάει η απεσιοδοξία ή η αισιοδοξία ολόκληρου του λαού, το επόμενο διάστημα. Ναι, νομίζω ότι ε, είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε, σε, σε απογοήτευση. Η υπεραισιοδοξία ναι. και η απεσιοδοξία, η πλήρης απεσιοδοξία. Νομίζω βαδίζουμε σε καιρούς που χρειαζόμαστε το λεγόμενο μέτρο. Mm -hmm. Κάπως πρέπει να βαδίσουμε με μέτρο από εδώ και πέρα, γενικότερα ω κοινωνία, ε, χωρί μεγάλα λόγια και χωρί ε, mm -hmm. Θα πρέπει, επειδή η άποψη είναι γενικότερη ότι βρισκόμαστε σε ένα τέλμα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε γύρω μας παντού. Είμαστε σε ένα τέλμα. Θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε κάποια βήματα ελπιδοφόρα και νικηφόρα. Mm -hmm. Αρχίσουμε δηλαδή να διεκδικούμε ένα-ένα πίσω κάπω κομμάτια τη ζωή μα τα οποία έχουν χαθεί. Ε, όλοι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε τρέχοντα, δηλαδή ή, θα, ή, θα, ή τα, νέα ναι, παιδιά θα είναι άνεργοι, ή θα δουλεύουν όλοι σε πολλέ και διαφορετικέ δουλειέ ακατάπαυστα, χωρί να μπορούν να αποταμιεύσουν το πράγμα. Τώρα, είπε νέα παιδιά, τα νέα παιδιά, πώ θα δουλεύουν, δηλαδή την νεολαία, α πούμε, σύμφωνα με το στερεότυπο ότι δεν ασχολείται με την πολιτική, ότι δεν θέλει να παρεμβαίνει, δεν την ενδιαφέρουν τα κοινά. Νομίζω έχει αλλάξει ο τρόπο που, ε, που, παρεμβαίνουν mm -hmm, και που mm -hmm. βλέπουν τα κοινά. Ε, έχει υπερτερές έχει έχει... του χάσμα γενναιών αυτή τη στιγμή, λόγω του διαδικτύου και λόγω εργαλείων τα οποία ανήκουν στη νέα γενιά, ε, με την οποία εμείς αυτή τη στιγμή, ε, ενώ δεν έχουμε ιδέα το πώς αυτά τα παιδιά δικτυώνονται mm -hmm. και πώς ενώ την πολιτική σκέψη θα, θα, θα παραχθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο, ε, αυτό, που, αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι... Ε, να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά. Mm -hmm. Εγώ βαρέθηκα να ακούω λόγια που θέλουν να χαϊδέψουν τα αυτιά τη νεολαία. Mm -hmm. ε, η νεολαία ξέρει τι θα κάνει. Ε, εμεί από την πλευρά μα, όσοι δεν είμαστε πλέον ε, τόσο νέοι, ε, οφείλουμε και εμεί να ακολουθήσουμε του δικού μα δρόμου, έτσι ώστε να δείξουμε ενδεχομένω ή να να ακούσει μια γενιά την άλλη. Ε, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν, ε, εγώ δεν είμαι το να χαϊδεύουμε τα αυτιά των νέων ναι, και να ναι, βλέπει... ξέστη, μου έκανε εντύπωση, εσείς... μου κάνε εντύπωση ας πούμε, στο γίνανε και πολιτικέ έρευνε και δείξαν ότι 2,5 εκατομμύρια κόσμο βγήκε στον δρόμο με την οδυνηρή αφορμή τη τραγωδία των bon. Ντεμπόλ. Ναι. Εκεί μια τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν ήταν νέοι άνθρωποι. Ναι, ε... γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι που χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα νέα παιδιά ήταν μέσα. Και... Μια και το αναφέρεις αυτό. Τι, τι πιο τραγικό το ότι, το ότι ανεχθήκαμε δύο τρένα να συγκρουστούν το 2023 με τοπικά. Με τοπικά. Ναι. Στην Ελλάδα, το, αυτό είναι. Με μετά τι να συζητήσει, όταν έχει συμβεί αυτό, λες, ωραία, είναι ο απόλυτο πάτο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό, mm. το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί με πότε με στοιχειώδη ναι, 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 ναι. πράγματα. Ναι, ναι, και έρχεται το ζητούμενο εδώ. Δηλαδή, έχει ένα, ένα ξέσπασμα τη νεολαία, σου λέει εντάξει, φτάνει. Υπήρχε ένα τρόπο να πηγαίνουμε με 45 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλουμε να το κάνουμε με ασφάλεια. Και δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι ο συμφιτητή μου. Ε, και αυτό δεν το έκανε ο καθένα ιδιωτικά. Δηλαδή, βγήκανε στον δρόμο. Ναι, αυτό είναι. Ε, ε, άρα τώρα για να πω και εγώ έτσι εμέσως την άποψή μου, θεωρώ ότι ε, είναι ένα, ένα πολύ ξεπερασμένο στερεότυπο ότι η νεολαία δεν ασχολείται. Μπορεί να μην έχει αναπτύξει τη σχέση της με την πολιτική με τον παραδοσιακό τυπικό τρόπο ας πούμε, που τη σκεφτόμαστε εμείς, ειδικά όσοι έχουμε χρόνια μπει στην εκπροσώπηση και σε αυτό που έτσι στην καθομιλιουμένη λέγεται πολιτική. Αλλά η, έτσι, η Πώ να σου πω, εντυπωσιακή είσοδο τη νεολαία στι εξελίξει ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ καθοριστική. Ναι, ήταν συγκινητική η συμμετοχή των, των νέων παιδιών σε, ό, σε όλο αυτό που συνέβη. Νομίζω έτσι γεννιούνται νέα κινήματα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, όταν οι άνθρωποι κατεβαίνουν στον δρόμο, πηγε, δηλαδή, όταν, όταν αρχίζει και υπάρχει, υπάρχει πολιτική από τα κάτω, έτσι, έτσι, έτσι. πηγαίνει στον δρόμο, όταν πα σε συνέλευση, όταν ζυμώνεσαι, όταν ακούει ιδέε, mm -hmm. όταν διαφωνεί. Έτσι παράγεται κάτι καινούριο. Ε, νομίζω εγώ ανήκω σε μια γενιά ε, που έχουμε βιώσει μια μόνιμη ήττα ε, σε σχέση με τα, με, τα, με, τα, με τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η γενιά είναι για να αρχίσει να, να κερδίζει. Να. Δηλαδή αυτή η νέα γενιά ε, νομίζω θα το κάνει. Το οφείλει κιόλα να σηκώσει το βάρος, που είναι πολύ δύσκολο. Αλλά μια εικοσαετία. Συνεχώς. Δεν είμαι δυσκολία από και υποχώρησει. Ναι. ναι, και, και, και στι, στα δικά μου έτσι, μάτια, η δημοκρατία, α πούμε, και η πολιτική, για να δικαιώσει την, την ύπαρξή τη και τη λειτουργία τη, ε, δεν μπορεί παρά να ανταποκριθεί σε, σε, σε αυτέ τι αυτονόητε αξιώσει. Δηλαδή, όλο θέλω ένα ασφαλέ, φτηνό μεταφορικό μέσο, αξιόπιστο, ροφίλε, για να μπορώ να πάω στη σχολή μου, ε. να γυρίσω να δω του γονεί μου. Ε, και για να το αξιώσει αυτό, φάνηκε ότι διατίθεται να βγει μαζικά στο δρόμο, να το φωνάξει. Και κατά τη γνώμη αυτό είναι ε, το μεγάλο παράθυρο της αισιοδοξία και για τη συμμετοχή των νέων και για τη ε, ε, δημοκρατία μας. Όπως και να στη, στην περίπτωση τη δική σα. Θεωρώ ότι υπήρξε και γύρω από το δικό σας το κίνημα ένας πάρα πολύ ευρύ κύκλο ε, συμπαράσταση. Δηλαδή, ναι, γιατί ε, ε, αντικατοπτρίστηκε αυτό που βιώνει ο καθένα γύρω-γύρω σε αυτό που εσεί, λόγω και του ότι έχετε δημόσια παρουσία, μπορέσατε να βγείτε να το εκφράσετε έτσι, δεν είναι. Νίκο, ναι, να σου πω κάτι. <στης> στην, <στης> στην, πανδημία, όταν <στης> όλα είχαν κλείσει, όταν, ήταν, όταν, όταν <στης> ζούσαμε αυτό το. Τα σκέζει φοβέρα και τα πλάκα <στης> σκλαβία που πλέον... <στης> <στης> ναι, όταν ζήσαμε όλο αυτό το πράγμα. Ε, οι καλλιτέχνε βγήκαν μπροστά. Δηλαδή, δώσανε έργα του δημόσια στο διαδίκτυο, χωρί αντίτιμο. Ε, οργανώνανε η μουσική ε, και μεγάλη μουσική, όχι μόνο ενώ άγνωστη, mm -hmm. ε, ενώ εν, αξία αξίας και λαοφιλείς καλλιτέχνες. Προχανάνε βραδιές μουσικές, τις οποίες τις κάνανε live στο ίντερνετ, για παράδειγμα, και έμπαινε ο κόσμος μέσα και έβλεπε. Βγαίνανε στις πλατείες, στους δρόμους, mm -hmm. ε, γινόντουσαν καλλιτεχνικές δράσεις και έδωσε μια ανάταση yes. ε, στον κόσμο τη, τη δεδομένη στιγμή. Ε, αυτό ο κόσμο το αναγνώρισε μετά και στάθηκε αλληλέγγυος mm -hmm. με τα δικά μας ε, στα δικά μα ζητήματα, στα τα συνδικαλιστικά τέλο πάντων και τα κλαδικά. Ε, νο, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχει σχέση με την αλληλεγγύη. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, διαιρέσανε τα κομμάτια τη κοινωνία τεχνιέντο για πάρα πολλά χρόνια, ε, λέγοντα ότι όποιο κλάδο αντιδρά είναι, ε, ε, είναι εχθρό τη κοινωνία. Δηλαδή, κάνανε απεργία σιδηροδρομική, εισηδρο, λέγανε στα μέσα ότι. Πώ θα πάει ο άνθρωπο στη δουλειά Οι συνδικαλιστέ. Ναι. Κλείνανε είσαι. το δρόμο οι συνταξιούχοι, ε, άντε πάλι με του συνταξιούχου. Τι ναι, θέλουν ναι, ναι, ναι. και αυτοί. Δηλαδή, συνεχώ νομίζω ότι παι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν είμαστε αλληλέγγυοι το ένα κομμάτι τη κοινωνία με το άλλο, ε, τότε όλου μαζί έτσι. Έτσι, θα μα έχουν στα συγκεκριμένα. Ναι, τένα, όταν βγαίνει ένα να γνωρίζει το τρένο και θα μα λένε Γεια σα. Και μετά <laughs> θα, και θα κάνουν πάλι, θα βγάζουν θα βάφουν τους στίχους μαύρου και θα βάζουν φωτογραφίες για να μας δείχνουν ότι κάτι κάνανε. Κάτι κάνω, γιατί ναι, ναι. ζούμε και αυτή τη γελιότητα. Το καλά αυτό ήταν το, το απερίγραπτο, το άκρο και ξέρεις, ειδικά ο, 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 εφόσον συνδυάζεται με την τραγωδία, είναι εξοργιστικό, έτσι. δηλαδή... Ε, αυτό είναι ύβρις. Ναι, ναι, ακριβώς. Το, δεν, δεν, είναι, είναι πολιτική ίδρυς, υποκρισία. Συμβαίνει δηλαδή, συμβαίνει δηλαδή, αυτή η δολοφονία, γιατί είναι κρατική δολοφονία. Ναι, ναι. Είναι υπό την ευθύνη του κράτου να παρέχει στου πολίτε ε, ασφαλή μεταφορικά μέσα. Δεν το έκανε, mm -hmm. άρα είναι υπεύθυνο το κράτο. Το να βγαίνει μετά να κοροϊδέψει. και να επιβαίνεις. είναι ακόμα χειρότερο. Έτσι, έτσι, έτσι. Να βγαίνει να κοροϊδέψει ότι κάτι συνέβη. βάφοντα τον τοίχο με μαύρο. Να. για να βγάλει φωτογραφίε για να φαίνεται στο ίντερνετ ότι έχουμε τηλεδιοίκηση. Ναι. Ε, δεν χωρούν λόγια. Εδώ, εδώ είναι, ξέρεις, και οι ύβρις μαζί με την αφέλεια. Ρε άνθρωποι του Θεού, αφού ξέρεις ότι έχουμε δει τα βίντεο, έχει και στη συμβατική τηλεόραση περάσει ο διασυρμός σου. Τι πα και επαναλαμβάνει εκεί πέρα, αλλά... Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Είναι η κοινωνία του θεάματο, πω... η πω... οποία σου λέει ότι ναι. έστω και, και, αυτοί οι λίγοι που ναι. δεν θα καταλάβουν ότι του κοροϊδεύουμε. Ε, Καλό θα είναι. Ναι, ναι. Ε, ε, το να τους κρατήσουμε σε αυτή τη σφαίρα. Λοιπόν, κρατάω ότι είσαι πιο αισιοδοξό από ό,τι πιο πριν. Και νομίζω ότι θα κρατήσω επίση για πολύ καιρό αυτό που είπε σε σχέση με τον πολιτισμό και την πανδημία. Δηλαδή, εκεί που ε, το lockdown τα είχε παραλύσει όλα και οι περισσότερε οικονομικέ δραστηριότητε με διοικητικό τρόπο έτσι είχαν βάλει ουκέτο, ο πολιτισμό βρήκε τη χαραμάδα τη επαφή με τον πολίτη το απαραίτητο όπω η ανάσα. Και αυτό δείχνει πόσο απαραίτητο είναι ο πολιτισμό και για την κοινωνία μα και για την uh, δημοκρατία μα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.